Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Γηπεδάκι.gr. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μίνι Ποδοσφαίρου. Κυριακή 14 Ιουλίου σήμερα. Βρισκόμαστε στο Σεφ Σόκερ Κλαμπ, όπου με ανυπομονησία αναμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει, σε ποια χέρια, το βαρύτιμο τρόπαιο του Athens Youth Cup της Golden κατηγορίας. Δύο φιναλίστς οι οποίοι δεν κάνουν εντύπωση σε πολλούς. Δύο φιναλίστς που το τελευταίο διάστημα έχουν συνηθίσει αυτές τις πολύ σπουδαίες αναμετρήσεις. Αρκεί να αναφέρουμε ότι αυτό το ζευγάρι αγωνίστηκε πριν από 3 μήνες περίπου στον τελικό του Athens Youth League. Παπάς είναι πίσω από την μπάλα. Απευθείας 1-0! 1-0 ευνηδιάζει τους πάντες. Ο Διονύσης Παπάς ευνηδιάζει και τον Αφέντρα, ο οποίος έκανε προσπάθεια να βρει την μπάλα, την αλείωσε, αλλά όχι τόσο ώστε να μην καταλήξει στα δίχτυα. Τους περνάει όλους. Χασάν τώρα κολλάει, ψάχνει το στήριγμα. Βαρελογιάννης, ένα σουτ, κόντρα, κόρνερ. Πολύ καλή ενέργεια του Χασάν. Ο Αφέντρας τον πιέσαν τώρα. Χασάν δεν χάνει την μπάλα, βλέπετε, είναι εξαιρετικός. Και 2-0, απίστευτο. Απίστευτο, από τον Κατσιαρή μπάλα καταλήγει στα δίχτυα της Κρανάς, αλλά το γκολ πιστώνεται στον Χάτζη Ευαγγέλου που έκανε το γύρισμα εκεί. Θα το χρειαστούν και το γράψα τώρα. Βαρδαρός θα μπλοκάρει, πλασέ ήταν. Ακόμα μια τελική από τον αρχηγό αυτή τη φορά. Και άνοιξε 3-2, είναι η Κρανά. Τζοπάνογλου δεν συνδυάζεται εκεί με τον Βαρδαρό, δεν πέρασε η μπάλα. Εδώ έχει υπεραριθμία η ομάδα της Κρανάς. Έκλεψε την μπάλα ο Χασάν όμως από τον Κατσιαρή. Κοντά στο 3-0, το οποίο θα γίνει. Κλέψιμο του Χασάν. Και πάσα για γκολ στον Χατζη Ευαγγέλου. 3-0. Τρομερή εμφάνιση από τον Αιγύπτιο. Φορικτός στην απέναντι, στην αντίπαλη περιοχή. Το σουτ. On target είναι πολύ καλό από τον Παπανικολόπουλο και είναι πολύ καλή απόκρουση και από τον Αφέντρα. Είπαμε, μπορεί ο Χασάν να μην έχει σκοράρ, αλλά ενδεχομένως να είναι και MVP τον Φέγκος με το τρέξιμο που έχει ρίξει. Η Κρανά τώρα θα μειώσει με τον Τζοπάνογλου. 3-1. Αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι θέλει ένα γρήγορο γκολ. Είναι πιο επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο. Αλέξης Τζοπάνογλου. Ο Χριστόφορος Τζοπάνογλου, με συγχωρείτε. Ο αδερφός του άσου της προεπιλογής της ελληνικής ομάδας mini football. Δύο μέναν, ο Χασάν περιμένει την πάσα, αλλά θα προλάβει ο Τσοπάνογλου εντυπωσιακά και θα κλείσει ένα βέβαιο γκολ για τους Λος Φέγκος. Χατζευαγγέλου κέρδισε το πλεονέκτημα του αντιπάλου, βγήκε κατά μέτωπο. Ίσως καθυστέρησε λίγο και αυτά τα κρίσιμα εκατοστά του δευτερολέπτου. Έχτε! 4-1 τώρα. Και χατρίκ από τον Χατζη Αγγέλου. Χατζη Ευαγγέλου, νομίζω ότι κάπου εδώ ο διαιτητής μπορεί και να μην είχε σφυρίξει. Στο 41 Τσοπάνογλου για το 4-2, αυτή τη φορά ναι. Αυτή τη φορά θα σκοράρει και θα μειώσει. Η Κρανά παραμένει ζωντανή. Σε αυτά τα 9,5 λεπτά που απομένουν. Και δεν ξέρω αν θα ξαναχρησιμοποιηθεί και ο Κατσιαρής, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Τρομερό γκολ! Τακουνάκι από τον Μουσιτζάνη. Ασίτσο Πάνογλου. Οι δύο σκόρες συνδυάζονται και πετυχαίνουν ένα γκολ ποίημα τώρα στο 42. Ο Πάο Κρανάς έχει σφιγμό της αλλαγής πλεύσης στο ελληνικό μινι φούτμπολ. Αφορικά με τη συμπεριφορά και το fair play που είναι κύριος γνώμονας στον μεγαλύτερο οργανισμό μινι ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Εκεί όπου απαρτίζεται και η ελληνική ομάδα μινι φούτμπολ. Τσοπάνογλου στο 23 του δεύτερου ημιχρόνου. Τα δύο αδέρφια συνδυάστηκαν, λάθος. Γράψας, μεγάλη ευκαιρία. Διπλή απόκρουση και τώρα η μπάλα είναι out. Έχει αστοχήσει ο Χριστόφορος Τσοπάνογλου. Ο Μουσιτζάνης είναι. Θα κερδίσουν δεύτερη φορά σε μεγάλο τελικό τον ΠΑΟ Κρανάς. Και πανάξια θα στεφθούν και κυπελούχοι. Για πρώτη φορά στην ιστορία των youth κατηγοριών έχουμε ομάδα που κάνει double.
Δύο φορές φέτος οι Λος Φέγκος θα υποτάξουν στο τελικό τον μεγάλο ΠΑΟΚ Κρανάς. Μετά το 2-1 από εκείνο το συγκλονιστικό μάτς του Athens Youth League στον τελικό πριν από τρεις μήνες με βροχή, σήμερα υποκάψωνα, ξανά δύσκολα, ξανά με ένα γκολ διαφορά, 4-3. Θα καταφέρουν και στις λεπτομέρειες θα βγουν κυπελούχοι